Βαθιά το χέρι στη τσέπη καλούνται να βάλουν τα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα δικό του σπίτι. Το νομοσχέδιο που έχει ενώπιον τη Συμβουλή και προκάλεσε σωρία αντιδράσεων αφορά συμμόρφωση με ευρωπαϊκή οδηγία για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% σε κατοικίες και κατατέθηκε μετά από προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέλιξη που μπορεί να βάλει την δημοκρατία σε νέες οικονομικές περιπέτειες. Σημειώνοντας ότι ενδεχόμενα να πετύσουν και από τις κυπριακές αρχές την καταβολή αυξημένων εισφορών, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι το ΦΠΑ βασικά είναι ένα μεγάλο μέρος του, αποτελεί ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απλά λόγια, αν ένα ζευγάρι έκτιζε σπίτι των 210 τετραγωνικών με την τρέχουσα νομοθεσία, η οποία προβλέπει επιβολή ΦΠΑ 5% με μέγιστο εμφαδόν τα 200 τετραγωνικά, θα πλήρωνε 1.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με τη συνολική αξία της κατοικίας να ξεπερνά τις 288.000. Ενώ με την ραγδαία αύξηση των οικοδομικών υλικών και 5% ΦΠΑ για τα πρώτα 140 τετραγωνικά, το κόστος ανέγερσης κατοικίας ανέρχεται στα 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με το συνολικό κόστος ενός σπιτιού να εκτοξεύεται σχεδόν στις 375.000 ευρώ. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι βάση της αξίας και όχι τετραγωνικό. Αν ένα κινήτο είναι στη Λεμεσόν, πάνω στους πύργους, 140 τετραγωνικά, θα είναι κάποια εκατομμύρια αξία του. Να. Πιστεύω μια τιμή η οποία θα μπορούσε για την πρώτη κατοικία θα ήταν και ένα δίκαιο ποσό, το οποίο θα βοηθήσει την αγορά και θα δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γύρω στις 500.000. Εάν ψηφιστεί η νομοθεσία, αναμένεται να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.